Μαθαίναμε. Μερικούς χορούς που εγώ δεν τους έχω ξαναδεί. Καταρχήν τους χορούς που χορέψαμε σήμερα, τους χορεύαμε στο χωριό. Γιατί το παραδοσιακό εργαστήρι έχει πολλούς κριτικούς χορούς. Εμείς σήμερα επιλέξαμε να παρουσιάσουμε χορούς που τους χορεύαμε στο χωριό μας. Αυτούς που δεν έχεις δει, καταρχήν είναι μια παραλλαγή του Λαζέικου ή Λαζότη όπως τον λένε, την οποία μου την είχε δείξει συγχωρεμένη μάνα μου και δύο άλλες γυναίκες στο χωριό, η Νικολευτεριά και η Καπροελενιά. Επίσης, παρουσιάσαμε το μικρό μικράκι, τον οποίο μου τον έδειξε μία θεία μου, η οποία Αναστασία ήταν κατάκητη όταν μου τον έδειξε. Αν θυμάσαι, ο χορός είναι εύκολος. Και με τα δάχτυλά της μου έκανε τα βήματα του χορού και μου το τραγουδούσε. Και μετά, βέβαια, από κανένα δύο χρόνια πήγαμε στο σοπαστή του Νίκο, τον πατέρα του Χότζα, που έπαιζε και αυτός λύρα και έπαιζε τους παλούς σκοπούς και μας τον έπαιξε. Και από τους χορούς επίσης ήταν και ο Πηδηχτός Μυλοποτάμου, μια παραλλαγή του χωριού μας. Την οποία μου την έδειξε ένας ποινικόκοτας συνεχωρεμένος, ο οποίος είχε χάσει ένα γιο του από κεραυνό στο Θαόρι. Και με πολύ μεγάλη δυσκολία και με πολύ μεγάλη προσπάθεια, μου τον έδειξε οι δυο μας, βέβαια δεν ήθελε να αυτό. Και δεν θα τον δείτε πουθενά αλλού αυτή την παραλλαγή. Τη χορεύανε εδώ. Εδώ. Και όπως και την παραλλαγή σου λέω του Λαζέικου. Γιατί το μικρό μικράκι το χορεύουν κι αλλού. Πώς αισθάνεσαι που βλέπεις το γιο σου να ασχολείται και εκείνος. Αισθάνομαι περήφανος και όχι μόνο για το γιο μου, για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά. Γιατί τους αρέσει και το κάνουν με όρεξη, με μεράκι. Και αυτό είναι το βασικό. Χορός θέλει ψυχή.